Πριν από λίγες μέρες έκανες μια πάρα πολύ εκβαθέων εξομολόγηση και μίλησες και για το θέμα του παιδιού, το οποίο είναι αγαπημένο θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά με έναν τρόπο που μερικές φορές, ξέρεις, περνάει κάποια ώρα και κάποιες λεπτές γραμμές, θεωρώ εγώ. Ειδικά σε γυναίκες που τις βλέπεις με έναν σύντροφο αρκετό διάστημα και τους ρωτάς συνεχώς αν θα κάνουν ένα παιδί και όλα τα λοιπά, χωρίς να σκεφτείς ότι μπορεί και να υπάρχει κάτι από πίσω που άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να το μοιραστεί. Αυτό ακριβώς και από εκεί ξεκίνησε, γιατί εγώ η συνέντευξη που έδωσα ήταν για άλλο λόγο. Και δέχτηκα μία ερώτηση που δεν έφταιγε σε καμία περίπτωση η κοπέλα που μου έκανε τη συνέντευξη. Αντιθέτως, είναι και πολύ γλυκιά. Και μου λέει, Μανούλα. Αυτή η κλασική αυτό ερώτηση. Το οποίο, ξέρεις, την ίδια στιγμή, πολλές φορές ένιωσα όταν δέχτηκα αυτή την ερώτηση ανάμεικτα συναισθήματα τύπου ότι θέλω να βρίσω και θέλω από την άλλη να εξηγήσω. Δηλαδή, θα μου πεις, δεν μου φταίει ο άλλος που με πολύ καλή πρόθεση σε ρωτάει πότε, γιατί το κάνει από ενδιαφέρον. Και δεν είναι μόνο ένας δημοσιογράφος. Για σκέψου τώρα κοπέλες που μπορεί να πάνε, ας πούμε, στο χωριό τους ή σε ένα μέρος που έχουν μεγαλώσει και να βρεθεί μία η θεία ή κάποια φίλη της μητέρας. Καταλαβαίνεις, άνθρωποι τώρα... Και η μητέρα ακόμα. Και η μητέρα. Και θα σου πω και για τη μητέρα. Και πιθερά. Και να σου κάνουν αυτή την ερώτηση και να μην ξέρουν αυτό που λες εσύ τι υπάρχει από πίσω. Δηλαδή εγώ τώρα για σκέψου σε κάθε ένα που με ρωτάει και έχω και ένα πολύ μεγάλο σόι, με ρωτάνε δηλαδή πολύ συχνά, να λέω ότι ξέρετε ναι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην μπορέσω να κάνω και γι' αυτό δεν έχω κάνει ακόμα. Οπότε όλο αυτό θέλει λίγο προσοχή και το λέω γιατί... Υπάρχουν πάρα πολλές κοπέλες σαν και εμένα από πολύ μικρή ηλικία, εγώ από τα 18 μου. Τώρα κοντεύω τα 40, από τα 18 μου μπαίνω, βγαίνω στα νοσοκομεία για κάτι γυναικολογικό. Οπότε και πρόσφατα μάλιστα έκανα την 7η ή 8η επέμβαση, έχω χάσει λίγο και τη μέτρημα. Είσαι κάνει σε χειρουργία, Ναι. Αλλά με βλέπεις ότι δεν το βάζω κάτω. Δεν... Και ακόμη και όταν ήρθα αντιμέτωπη με αυτό το ενδεχόμενο, όταν μου είπε, μου μίλησε ο γιατρός μου. Και μου είπε ότι... Ποια χειρουργία ήταν αυτό, ήταν πρόσφατα, ήταν πιο παλιά. Αυτό συζητιέται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Αλλά μετά το τελευταίο το οποίο έγινε τον Νοέμβριο, μου είπε ότι ξέρεις τι, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να μην μπορέσεις να αποκτήσεις παιδί με το δικό σου DNA, να στο πω τώρα λίγο έτσι, γιατί δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Και είπα, okay, κανένα πρόβλημα. Και πραγματικά το λέω, δεν ξέρω αν με ορίμασε όλη αυτή η διαδικασία που έχω περάσει μέσα από τα χειρουργεία. Ήταν η αφορμή αυτό και η αγάπη που έχω για τα παιδιά να ψαχτώ διαφορετικά. Είχες μπει στη διαδικασία του να αναρωτιέσαι ή να σκέφτεσαι αν θα μπει στο επόμενο βήμα του να κάνετε με τον σύντροφό σου ένα παιδί. Κοίτα να δεις τώρα. Κάθε φορά που είχα μία σχέση, τύχαινε να πρέπει στη διάρκεια της σχέσης να κάνω και ένα χειρουργείο, αν τα σκεφτείς λίγο τα χρόνια, γιατί αυτό που έχω, αυτή η πάθηση που έχω, που είναι ενδομητρίωση και είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα σου πω ότι περίπου στα 180 εκατομμύρια των γυναικών στον κόσμο υποφέρουν από αυτή την πάθηση, που είναι πολύ ύπουλη και δεν μπορείς να κάνεις διάγνωση εύκολα. Δηλαδή, γιατί είναι ύπουλη? Γιατί ακριβώς η διάγνωσή της είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γίνεται με λαπαροσκόπηση, διαγνωστική λαπαροσκόπηση δηλαδή. Έχει κάποια συμπτώματα όμως στην αρχή? Έχει πολύ έντονο πόνο, ναι. Δεν έχει να κάνει σε ποια βαθμίδα, γιατί υπάρχουν βαθμίδες. Εγώ έχω την πιο επιθετική, να σου το πω τώρα, μορφή της και ουσιαστικά κάνει επίθεση σε όλο το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Με αποτέλεσμα να μπαίνει σε χειρουργία και ακόμη και αν χειρουργηθείς, μπορεί μέσα σε ένα μήνα να ξαναεμφανιστεί. Συνήθως είναι 2-3-4 χρόνια. Και ο εχθρός της είναι η εγκυμοσύνη. Αλλά πώς μπορεί να γίνει η εγκυμοσύνη? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πραγματώνεται, ενώ έχεις ταυτόχρονα και αυτό. Αν φτάσεις στο τελικό στάδιο, δηλαδή αν έχεις κάνει αφαίρεση σε κάποια πράγματα, αναγκαστικά μπαίνεις στη διαδικασία, αν δεν έχεις καταψύξει οάρια, να δανειστείς οάριο.
Αλλά εκεί πάμε σε αυτό που είπαμε πριν, ότι στην περίπτωση αυτή αποκτάς ναι μεν δικό σου παιδί, αλλά όχι το δικό σου DNA. Πλέον, το έχω φιλοσοφήσει λίγο διαφορετικά. Θεωρώ ότι η μητρότητα ξεκινάει από τη στιγμή που θα πάρει η γυναίκα αγκαλιά το παιδί στα χέρια της. Και δεν σε καμία περίπτωση δεν σνομπάρω ή δεν θέλω να δικήσω όλη τη διαδικασία της εγκυμοσύνης, γιατί είναι ίσως ότι πιο όμορφο πράγμα. Βέβαια, για τη γυναίκα από ένα σημείο και μετά είναι και επίπονο και καταλαβαίνω ότι δημιουργεί και άλλες δυσκολίες. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχω, ο εγωισμός μου δεν έχει φτάσει στο επίπεδο ότι θέλω το παιδί να μου μοιάζει. Κατάλαβες. Θέλω να κρατήσω ένα παιδί στην μητέρα, αγκαλιά μου. Είναι αυτή που μεγαλώνει με αγάπη παιδί. Υπάρχουν πολλές μορφές μητρότητας. Ακριβώς. Και η αγάπη που έχεις μέσα σου δεν σταματάει ακόμα και να μην καταφέρω να υιοθετήσω σε περίπτωση που δεν μπορέσω να αποκτήσω παιδί. Έτσι όπως... Θα μπει στη διαδικασία να το δοκιμάσεις. Γιατί αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενά σου, έχεις αρχίσει να ψάχνεις και λιγάκι το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Ναι. Το έχω ξεκινήσει να το ψάχνω και αυτό το οποίο θέλω να πω, γιατί πρόσφατα, το 18 δηλαδή, ψηφίστηκε και νέα νομοθεσία, ουσιαστικά που γίνεται όλη η διαδικασία πιο γρήγορα και πρέπει να γίνεται πιο γρήγορα, γιατί υπάρχουν ζευγάρια άπειρα που είναι σε αναμονή, και όταν λέω αναμονή δεν μιλάω για 1-2 χρόνια, μιλάω 4, 5, 6, και 5. Για 6 και 7 και 8, και υποτίθεται ότι τώρα λένε ότι θέλουν να κλείνεις το χρόνο. Βέβαια να πούμε ότι είναι και μια ολοκληρή διαδικασία, γι' αυτό υπάρχει τέτοια καθυστέρηση. Συμφωνώ με τη διαδικασία, όχι, δεν λέω να γίνει πιο απλή, σε καμία των περιπτώσεων. Να είναι πιο γρήγορο. Να είναι πιο γρήγορο όλο αυτό. Γιατί όλο αυτό το διάστημα τα παιδιά μένουν σε ιδρύματα και είναι κρίμα. Και διάβαζα τις προάλλες ένα γράμμα από μια κοπέλα η οποία ήταν υιοθετημένη και έστειλε ένα γράμμα στη μητέρα της, στην γυναίκα που την υιοθέτησε. Ήταν μόλις είχε γεννήσει εκείνη το δικό της παιδάκι και έλεγε ότι σου ζητάω συγγνώμη για το θυμό που είχα γιατί την υιοθέτησαν 7 χρονών. Τα 7 χρόνια λοιπόν που ήταν στο ίδρυμα η κοπέλα αυτή, της δημιουργήθηκε και της μεγάλωσε ο θυμός που είχε. Γιατί την παρατήσανε, γιατί την αφήσανε, γιατί δεν την έπαιρνε κάποιος. Και εξηγούσε η μητέρα της, αυτή που την υιοθέτησε όλα αυτά τα χρόνια, ότι δεν... ήμασταν σε αναμονή, περιμέναμε. Δηλαδή ό,τι περίμενε και το παιδί να αγκαλιαστεί συμβεί, από μια οικογένεια. Περίμεναν και οι γονείς. Και ζητούσε ουσιαστικά συγγνώμη για το θυμό που της έβγαλε όσο διάστημα τη μεγάλωνε, γιατί ένιωθε ότι την είχαν παρατημένη όλα αυτά τα χρόνια. Τα 7 και τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού είναι και τα πιο σημαντικά. Άρα είναι κρίμα να μένουν παιδιά για τόσο μεγάλο διάστημα στα ίδρυματα, όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγάπη πολύ να τους δώσουν. Και η αγάπη είναι και ο κοινός παρονομαστής όλων μας. Δηλαδή για ό,τι κάνουμε, αν το έχεις, πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεις το δρόμο σου για να... Ακόμα και αν χρειάζεται να πηγαίνεις σε κάποια από αυτά τα ιδρύματα ή να βρεις τρόπο να αγκαλιάζεις αυτά τα παιδιά με συχνές επισκέψεις, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι, ισχύει αυτό. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω αν η αποκάλυψη, η εξομολόγηση αυτή που έκανες με αφορμή την ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν κάτι αυθόρμητο, βγήκε εκείνη τη στιγμή, ή αν ήταν κάτι το οποίο έχεις πει ότι αν μου δοθεί ποτέ ευκαιρία θα το πω, οπότε άδειξες την ευκαιρία. Κοίτα να δεις, δεν λειτουργώ με πλάνο, λειτουργώ γενικότερα αυθόρμητα και επειδή έχω και την εκπομπή στο ραδιόφωνο καθημερινά, προσπαθώ και μέσα, δηλαδή όλη την περιπέτειά μου αυτή, το ότι έλειψα και το Νοέμβριο από το ραδιόφωνο, απολογήθηκα και περνάω και τα μηνύματά μου καθημερινά, δηλαδή εγώ βρίσκω τρόπο να λέω αυτά που νιώθω και να περιγράφω την καθημερινότητά μου, γιατί σου ξαναλέω, όλο αυτό μου δημιουργεί και υπάρχουν και διαστήματα με καθημερινούς πόνους, ακόμη και τώρα, μετά το χειρουργείο, δεν σημαίνει δηλαδή ότι λύθηκε αυτό. Άρα, ναι, ορμόμενη από την ερώτηση της δημοσιογράφου, είπα ότι θα το πω. Θα μπει στη διαδικασία, επειδή όλη αυτή τη στιγμή μιλάμε, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσες ποτέ να αποκτήσεις δικό σου παιδί. Μιλάμε για ένα ενδεχόμενο. Ένα ενδεχόμενο. Μια πιθανότητα. Ναι. Έτσι, η οποία μπορεί και να στατιστικά να ανατρέπεται. Θα μπει στη διαδικασία να το δοκιμάσεις. Ή ακριβώς επειδή μου είπες πριν ότι
δεν θεωρείς απαραίτητο να γίνεις μητέρα στο δικό σου το DNA. Μπορεί να γίνεις μητέρα και σε ένα παιδί το οποίο έχει καταλήξει να μην έχει οικογένεια. Αν αυτό προϋποθέτει έξτρα αγωγή και ενδεχομένως μια ορμονοθεραπεία και όλα αυτά, δηλαδή εννοώ να με βάλει σε μια διαδικασία με φάρμακα, όχι. Ξεκάθαρα όχι. Δηλαδή θα προτιμήσω στο να επιμείνω στο κομμάτι της υιοθεσίας. Δεν θα ήθελα να με επιβαρύνω κι άλλο. Γιατί μπορεί να φαίνεται ότι το αντιμετωπίζω ψύχρεμα, αλλά εννοείται ότι έχω περάσει ταλαιπωρία, αφού είπες ότι πονάς ακόμα. Ναι, οπότε.